χαρά σε όλους, το δωρεάν ζήτας εδώ, μαθηματικαθαρας.gr και άλλα να μάθημα μόνο για εσάς. Μπαίνω απευθείας στο θέμα, όπως έχετε δει ήδη για τον τίτλο, θα κάνω την προσφυλή μου συνήθεια, θα πάρω μια μελωδία, ένα αριθμικό μοτίβο από κάτι πάρα πολύ γνωστό και θα το μετατρέψω σε άσκηση, ώστε να εξασκόμενο σε αυτό να βελτιώσω την τεχνική μου. Σήμερα λοιπόν θα σας παίξω κάτι πάρα πολύ γνωστό, από κάτι που θυμίζει μάλλον Μπαχ, σας το παίζω μια φορά να το ακούσετε. Άλλη μία. Πολύ κλασικό, μια πολύ κλασική μελωδία και ρυθμικά ενδιαφέρουσα και μελωδικά, αλλά εγώ θα επιμείνω στο ρυθμικό κομμάτι και γιατί έχω μία νότα, μεγάλη νότα και μετά έχω πολλές μικρές. Και αυτό είναι που μου αρέσει, ότι παίζω κάτι το οποίο είναι ατήρεμο, μια μεγάλη νότα με βιμπράτο και στο τέλος μετά πετάω πολλές νότες μαζεμένες και αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω ώστε να βελτιώσω την έκρηξή μου όταν παίζω και μετακινούμε μεταξύ λίγων νοτών και πολλών νοτών. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να μπορώ να πάρω κάτι τόσο γνωστό και δημοφιλές και απλό παράλληλα και να το χρησιμοποιήσω ώστε να κάνω τη δουλειά μου. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω αυτό το ρυθμικό μοτίβο το οποίο μόλις σας έπαιξα. Έχω βάλει δύο ακορντάκια, ένα La minore και ένα Sol majore και πάνω σε αυτό έχω φτιάξει μια μελωδική γραμμή απλοϊκή στην οποία όμως εφαρμόζω ακριβώς αυτό το μοτίβο. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε, το τέμπο είναι σχετικά αργό, είναι στο 65-130, δηλαδή θα παίξω 130 δεκατέκτα. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και... Αυτό λοιπόν ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Πάμε να δούμε καταρχάς τι έκανα. Ξεκινάω λοιπόν με μια λα αρμονική μινόρε, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά σας το αναφέρω. Και έχω αρμονική μινόρε γιατί παίζω λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ, δίεση. Απλά αυτό το σολ, δίεση, το οποίο μια οκτάβα κάτω. Οπότε πάει το lick. Παίζω λοιπόν λα αιώλιο, ξεκινάω από το μι, ένα το τάστο ρε χορδί και παίζω straight την κλίμακα, descending από το μη, μη ρε ντο σι. Και παίζω sol δίεση, 7η μεγάλη, η οποία είναι και χαρακτηριστική νότα της αρμονικής μινόρε. Άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, μεταγράφω σε sol και κάνω, τώρα αλλάζω κλίμακα, κάνω μια τροπία, έτσι απλά γιατί μου αρέσει, γιατί ακούγεται όμορφα. Δεν είναι χρειάζεται να μπω στη διαδικασία να σας εξηγήσω γιατί το έκανα, μας και δίνει το ζητούμενο. Έχω λοιπόν sol και θα παίξω μια sol Ionian. Άρα έχω λοιπόν sol majore, φα δίεση και ξεκινά από το ρε, παίζω ρε, ντο, σι, λα, sol, φα, δίεση και τελειώνω εδώ. Πάμε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Και αυτό είναι στις γενικές γραμμές. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Ανεβάζω το τέμπο, θα το βάλω στο 120. Πάμε! Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι παίζω τη μεγάλη νότα στην αρχή και μετά παίζω πολλές μικρές νότες και αυτό θέλει καλό control στην πένα. Όπως είδατε εδώ,
κάνω εφαρμογή alternate picking, αλλά προσωπικά απλό, αυτό με βολεύει. Αν σας βολεύει, χρησιμοποιήστε κάτι άλλο σε τεχνική. Προσωπικά σας στείνω αυτό. Οπότε, και αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και το μάθημα. Αν δούμε κάτι ενδιαφέρον, και τσεκάρετε και το μαθήματα κιθάρας.gr που έχω μια λίστα με πάνω από 150-200 βίντεο με μαθήματα, με vlogs, με ερωτήσεις, απαντήσεις κλπ. Όσον αφορά την κιθάρα και τη μουσική. Και επίσης τσεκάρετε και την Patreon σελίδα μου, στην οποία θα βρείτε οτιδήποτε αφορά το σημερινό βίντεο, παρτιτούρα, ταμπλατούρα, μπάτιτρα κλπ. Καθώς και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ανεβάζω για εσάς κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε στο επόμενο.